Στον π***. Στον π***. Κοιτάζουμε και μάους και πουλάς τρέλα ρε μολέκα, τι κοιμάσαι. Αμερικανό εδώ μηκανικινανός. Οδεύουμε προς όλα τα χώς. Λοιπόν, το challenge είναι ποιος μπορεί να κάτσει με τα πόδια να κρέμονται από κάτω. Η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή, λέει ένα τραγούδι της εποχής μου. Είναι Σαββάτο απόγευμα και ξεκινάμε ένα ταξιδάκι έκπληξη. Και ο σκοπός αυτού του ταξιδιού είναι ότι με λίγα χρήματα, με μια καλή παρέα, μπορώ να σας δείξω πώς μπορείτε να περάσετε καλά και οικονομικά πάνω απ' όλα εδώ κοντά στην περιοχή που ζούμε. Οπότε είναι έκπληξη, σε λίγο ενιγματικό θα είναι το απόσπασμα πάνω από το μέσο το οποίο θα ταξιδέψουμε. Φύγαμε. Πώς θα καταφέρνουμε κάθε φορά ρε μαλάκα, κάτι γίνεται. Κάθε φορά ρε φίλε, κάτι να γίνεται ρε μαλάκα. Πήγε να κουρευτεί ρε μαλάκα, είναι 5 ώρα το καράβι και άλλος 3 ώρα τόσο πάει και κουρεύεται ρε μαλάκα. Τρέλα πουλάω. Τι να πω ρε φίλε, τι να πω. Κάθε φορά ρε φίλε, είναι κατάρα αυτό που πήγε, καταλάβες. Στο μπ***, στο μπ***, στο μπ***, ανάργησα. Στο μπ***, μου. Εσείς φταίτε για όλα. Και όπως πώς μπαίνει. Και όπως θα παίρνω τις τροφές. Ω, από μια τροφάρα ρε Γιώργης. Κατάφερε εδώ, δες το να. Κοίτα, 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 έχεις μείνει. Τα λεφτά είναι τη ζωή σου. Δεν έχω. Και ήρθε η ώρα να αποκαλύψω την έκπληξη για το που προορίζεται το επόμενό μας ταξίδι vlog. Λοιπόν, τους έχω την έκπληξη εδώ και την αποκαλύπτω τώρα. Έγινα. Έγινες. Έγινα. Έγινες. Έγινα. Έγινες. Έγινα. Έγινες. Έγινα. Έγινες. Έγινα. Έγινες. Γίναμε. Μάγκας. Έχω κλείσει ένα δωμάτιο εδώ, μια φίλη θα μας φιλοξενήσει. Πιστεύω ότι θα είναι, θα σας αρέσει, παιδιά, είναι top. Τι λες, Τζον? Μακάρι να είναι top. Μακάρι. Μακάρι. Ναι, αλλά ξέρεις τι λένε στο χωριό μου, ε. Τι λένε στο χωριό. Ο Μακάριος έχει πεθάνει εδώ και χρόνια. Ναι, θέλω να σου πω εγώ τι λέμε στο χωριό. Τον ήξερες? Τον ήξερες? Από δύο χωριά, χωριάτες άμα δεν είναι καλά. Τον ήξερες το. Ναι, αλλά το άλλο που λένε στο χωριό μου το ξέρεις? Ποιο, χωριά? Ό,τι γράφει, γράφει και ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Δεν γράφει και για να γραφτεί. Το night out έχει καλό έγινε. Από ό,τι έχω ακούσει. Έχει. Ναι, ναι. Ωραίος. Τι night, night tower, τι είναι αυτά ρε τα βλάχικα μου, μα δεν και night tower, μα night out, άντε ρε μου. Night, τι να, τι λέει, τι night.
Εδώ ελληνικά μιλάμε. 69. Φτάσαμε, κοίτα που σας έφερε. Λοιπόν, κοίτα που σας έφερε. Πού με έφερε, καλό, ε. Καλό, ε. Για πάμε μέσα. Για όμορφο. Θυμίζει νησί. Πώς λέγεται, πώς λέγεται το... Τα στούντιο Νέμεση. Σ' άρεσε, Γιαννάκη. Ναι, μη φοβάσαι. Όλα εκτός από αυτό. Λοιπόν, εδώ είναι οι δύο. Ελάτε! Σημαίνει, άμα θέλουμε να σε βρούμε, πού σε βρίσκουμε. Βασικά, όχι εσένα, το στούντιο. Στη σελίδα μας. Ναι, πώς λέγεται. Instagram, ναι, με στη στούντιο. Και Facebook και Instagram. Ναι. Οπότε τα βάζουμε εδώ δίπλα. Εδώ να τα δείτε κι εσείς. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι τώρα να τους πάω σε ένα άλλο βασίλεμα εκεί. Ο Γιάννης με τον Γιάννη. Περπατούν, τι κοιτάς, για πες κάτι, πώς φάνηκε. Για πάνω, να μας πας. Τι ήλιο βασιλέματα μου λες. Ωραίο μου φάνηκε, πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Όπως το φανταζόμουν βασικά. Λοιπόν, είναι ωραία. Γιάννη, έτσι γιατί μίστε, πήρατε για πάνω. Ξέρεις που το σε πάω τώρα. Αν δεις ο ήλιο βασίλεμα. Ε, κοίτα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Θα λάμπουν τα μάτια σου. Για να δούμε. Ε, για πάμε. Δεν τα βλέπεις. Πάνω! Κάτω! Πάνω! Κάτω! Φουμουρτζίδες! Πάνω! Κάτω! Πάνω! Κάτω! Πάνω! Κάτω! Πάνω! Κάτω! Πάνω! Κάτω! Πάνω! Κάτω! Πάνω! Παύλο! Κάνω! Κάνω! Ε! Κάνω! Πού πας ηλίθιε, τον τρόπο ξεχάσαμε! Έχουμε ψωμί εδώ, έχει ένα challenge, ένα εγκατελειμμένο ξενοδοχείο. Κάποιος μίλησε ότι έχει, λέει, ίσως έχει κάποια πνεύματα μέσα. Ε, ε, Ξανθούλη, Ξανθούλη, εσύ τι λες. Μαλακίες. Ε, μαλακίες. Ναι, άστο, μην ανέβεις. Κάνεις καλύτερα εδώ να μας πεις, από πάμε πάνω. Είναι λίγο hardcore. Τι παξίλο να μην... Τώρα κι εσύ, ναι. Ρε, όχι, ρε, πάμε. Ρε. Όχι, σίγουρα. Ναι, σιγά σιγά. Προσεκτικά όμως. Δαβάει, πάμε. Άρα, λοιπόν, κοίταμε εδώ. Τι έχεις να πεις που βγούμε μέσα, γιατί μπορεί να μην βγούμε ζωντανή. Για πάμε. Ρε, τι δεν βγούμε ζωντανή, ρε, ας τι τρελά, ρε. Θα φάμε τα πνεύματα, ε. Τι, πού ξέρεις, μα. Τώρα σοβαρά μιλάω. Τι κάνω. Άμα δω κανένα πνεύμα, τι θα του πούμε. Καλησπέρα, γεια. Vintage games, ρε, φίλε. Έλα κάτω, ρε. Έλα κάτω. Τι να πω, πάρτα. Πάμε. Πάρτα, πάρτα, πάρτα. Τρόλα πουλάς. Τι λέω αυτό, ρε. Ο Ξανθούλης που δεν φοβάται. Ξέρεις ότι έχεις σκοτάδι τώρα, ε. Έχει, προσέξτε που πατάτε, γιατί έχει κάτι σκοτάδι. Με το τσουβάλο, δηλαδή. Λοιπόν, το challenge είναι ποιος μπορεί να κάτσει με τα πόδια να κρέμονται από κάτω. Oh my god. Τις ψυχές τις γλιτώσαμε λίγο. Μαλάκα είσαι, ρε. Αλήθεια. Πεθάνεις εσύ για κάτσω εγώ έτσι. Τώρα σοβαρά δεν πεθάνεις. Έλα ρε παλικάρια, για το πλάνο. Μπορείτε να κάτσετε εκεί και καλά. Όχι ρε, δεν υπάρχει και καλά. Εδώ θα κάτσεις. Έλα παλικάρια, για το πλάνο. Βάλτε τις παντόφλες. Θέλετε από εκεί τουλάχιστον. Ρε εσύ έχεις... Είναι σκουριασμένα. Ρε, κάτσε εδώ, κοίτα. Εδώ κάτσε.
Έλα έτσι τουλάχιστον. Θέλει λίγο ρε, πάμε ρε. Έλα στη σειρά. Στη σειρά να κάτσουμε. Ρε και χιό, έτσι έτσι πάμε. Στράτα, στρατούλα. Γιάννη, σιγά σιγά. Έλα, έλα, έλα. Κάτσε να κάτσουν όλοι και μετά ρε φίλο. Θα κάτσει σίγουρα. Κάτσε σκατά μαλάκα. Κάμω το μουνί, κάτσε καθαρίσω. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Ναι, καλά. Θα πας σπίτι, θα κάνεις μπάνιο ρε. Γιώργος, λοιπόν, έχουμε φτάσει εδώ στο, στην Αίγινα. Η πρώτη δοκιμή ήταν τούμπανο, πήγαμε πάνω στο ξενοδοχείο στο ερυπωμένο. Πες μας δύο λογιάκια, Γιώργο, για το ξενοδοχείο, πάνω την ονομασία του, πότε χτίστηκε και για το μέρος εδώ πως, που είναι πολύ όνομα. Λοιπόν, το όνομα είναι Αίγινα Μάρης. Πρέπει να χτίστηκε, λίγο γύρω το 1970, κάπου εκεί. Το είχαν κάποιοι Κύπροι, από ό,τι ξέρω. Το 70, μαλλιά. 70, είναι κάπου εκεί. Το είχαν κάποιοι δύο Κύπροι όλο αυτό το χώρο εδώ πέρα και μετά ήταν πανικός δεκαετία 80 εδώ πέρα. Και μετά δυστυχώς κάπου τα χαλάσανε οι δυο τους και το αφήσανε και έχει μείνει έτσι. Και βρισκόμαστε στο μαγαζί. Έγινε Αμάρης πάλι. Έγινε Αμάρης. Η παραλία εδώ πέρα είναι του φίλου μου του Ντίνου και του Φρέντι του αδελφού του. Για μένα όποιος περάσει από Έγινα, περάστε εδώ, το μέρος είναι ιδηλιακό και όλας με το Ιωβασίλεμα. Το Ιωβασίλεμα αυτό πιστεύω είναι ότι ωραία. Είναι το καλύτερο μέρος για να δεις το Ιωβασίλεμα στην Αίγινα. Ναι, ωραία, και πρέπει να έρθεις αυτό το μέρος να κάνεις μπάνιο, αξίζει. Αύριο σας έχω μία έκπληξη. Τι θα πάμε σε ένα μέρος παραδεισένιο, δηλαδή δεν το έχεις ξαναδεί. Ξεκινάει η μέρα το πρωί. Καλύτερο από αυτό. Φίλε, Καλύτερο από αυτό. Θα πάμε από την άλλη μάλλον. Θα πάμε από την άλλη άκρη. Θα ξεκινήσει η μέρα, μόνο αυτό θα πω. Δηλαδή θα είναι μαγευτικό το μέρος, το τοπίο όλο, γενικά όλο το, το story, έκπληξη, το αφήνω για τέτοιο. Πάμε για βουτιά δε λοιπόν. Δεν δω, δεν πιστεύω. Σωστό, σωστό. Πάμε για βουτιά. Πάμε για βουτιά. Ευχαριστούμε εδώ. Ευχαριστούμε εδώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εσύ να είσαι καλά, ε. Να είσαι καλά, χάρηκα. Sometimes I'm noble, I'm from the most risky zone. No place is more shifty global. More pistols rushing. Με πήρα με βουτιά, έλα πάμε, 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 πάμε. Δεν βουτάς ρε. Ρε βούτα ρε. Θες να φτιάξουμε πρωτό. Όχι, θέλω να βουτήξεις. Μάλιστα! Δεν χάει, ναι. Τσέκαρε, είναι ο Βασίλος. Είναι και παγάκι. Τι παγάκι ρε. Καλά, εντάξει. Βουτιά από τα λίτρ. Βούτα ρε με την πέτρα με το κεφάλι κάτω. Θα σκάσει. Αφού πήγες από τα τέτοια. Στη θάλασσα και μετά τους έχω μία έκπληξη. Όλα δεν κάνω. Πολύ μίλησες. Μην ξεχνάμε ότι αυτό το vlog είναι το πρώτο vlog που έχει και διαγωνισμό με δώρο από τη Μέδουσα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και θα το ανακοινώσουμε μετά. Κάτω! Πάνω! Δεν πιστεύω να κουραζόμαστε! Έλεξε τους! Όχι! Τελειώσαμε το πρώτο γύρο, Τζόκιν.
πάμε να τελειώσουμε δεύτερο γύρο τζόκινγκ στο καπάκι Βουτιά για κολύμπη από θεραπεία. Πάτσι μπήσουμε ένα μίνι πρωινό εκεί με το μέλι του Μπεκρή για να έχουμε λίγο ενέργεια. Γιατί μέλι το του μέλι του Μπεκρή το μέλι του Μπεκρή δίνει φθερά. Είναι πρωί, ώρα 7. Γυρίζει τζόκινγκ και Βουτιά με στο κεφάλι. Μια συμβουλή για όποιος μπορεί, όποιος μπορεί να το κάνει αυτό στις διακοπές του, θα με θυμηθεί. Ωραίο προγραμματάκι. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Αίγινα και σε λίγο ανεβαίνουμε πάνω για ένα γρήγορο πρωινό, όπως είπαμε, με το μέλι του Μπεκρή. Και η μέρα ξεκινάει δυνατά. Σκατούλες, 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 σκατούλες. Οι άλλοι δύο σιγαμινοί έχουν ξυπνήσει. Κοιμούνται του καλού καιρού. Είναι η έννοια της ζωάρας. Τι κοιμάστε ρε. Κοιμάστε. Τι κοιμάστε ρε, σηκωθείτε πάνω ρε. Όλος κοιμάται ακόμα ρε. Ρε ποιος κοιμάται ρε ξυπνάτον ρε που θέλει να κοιμηθεί κιόλας. Τελείωνε ε, Παύλο. Πάρε εδώ γεύση. Τι? Παύλο. Πάρε γεύση Παύλο. Πού είναι. Τουαλέτα. Σέστη. Τι ρε μαλάκα, κοιτάζουμε και μάους και πουλάς τρέλα ρε μαλάκα, τι κοιμάσαι ρε μαλάκα. Και καλά να ψεμονηθείς. Ιχιό, σιγά σιγά σίγουρα ρε. Γιάννο, σκού αγόρι μου σκού, δεν άκουσες Παύλο εσύ. Είστε έτοιμοι για το μαγευτικό προορισμό που έκπληξη που σας έχω ετοιμάσει. Πάντα φίλε. Μπράβο, σωστός, μ' αρέσει. Είμαστε έτοιμοι πάντα. Γεννήθηκες έτοιμος Γιάννη. Τι νομίζεις. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες της Μέδουσας. Λοιπόν, ως γνωστόν, ένα πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας. Βεβαίως, βεβαίως. Το σημαντικότερο λέγω! Γι' αυτό κι εγώ μάζεψα εδώ την παρέα μου. Τα παιδιά από το κανάλι της Μέδουσας, τους φίλους μου, για να τους προσφέρουμε κάτι φυσικό, κάτι αγνό. Τι πιο καλύτερο άλλωστε. Τι πιο καλύτερο λέγω! Τι! Ετοιμός. Μαζέψαμε το γαλατάκι. Τράγω δεν έχεις λίγο εδώ. Και πάμε να φτιάξουμε τώρα το τυρί. Άσπρο. Λοιπόν μάγκες, για πείτε πώς σας φάνηκε η έκπληξη. Το πρωινό τώρα που το φάμε. Εντάξει μια χαρά. Ε, κομπλέ. Εντάξει. Πολύ. Δεν το περιμένατε. Γιαούρτι, πάμε γιαούρτι. Γιαούρτι, ναι. Γιατί όχι ρε. Γεια σου εδώ. Όχι γιαούρτι, εγώ θέλω να φάω και το τυρί να δοκιμάσω. Τυρί θα πάμε σίγουρα. Το τυρί είναι ωραίο. Εννοείται. Δεν ξέρω αυτό που φτιάχνετε το λαδοκιμάσω. Και φτιάχνετε μόνο εδώ στην Αίγινα. Οπότε άμα θέλετε να το βρείτε, πού θα το βρείτε. Εδώ. Στην Αίγινα. Στη φάρμα του Νικόλα εδώ. Στη φάρμα του Νικόλα, ναι, από τον Νικόλα. Το οποίο φτιάχνει τέλειο τυρί, πάμε να δοκιμάσουμε τώρα και μετά σε λίγο θα μας πει και στο μπισόμπαρο κάτω. Ναι, με αυτό που μας είπε, αυτό που μου κάνει εντύπωση, λέει ότι γίνεται μόνο εδώ πέρα. Yeah.
Για πείτε μας λίγο εδώ τα βιώματά σας. Πώς νιώθεις γενικά εδώ πέρα? Σου αρέσει η ζωή στην Αίγινα? Σε βλέπω σκεπτική. Μπάνιο πόσες φορές την ημέρα κάνεις στην παραλία κάτω που είχαμε κάνει κι εμείς? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε. Τι χαμπάρια μάγκες. Είναι μαφία. Αυτή είναι κάτι άλλο. Δεν πρέπει να βρουν πρόβατα. Αυτή είναι κλίκα. Έλα πάμε να φύγουμε. Θα πατήσεις subscribe στο κανάλι της Μέδουσας. Άσε ντομάτα. Ναι ρε. Κοίτα. Άσε ντομάτα κάτω ρε. Πω μα το έκανε στα μάξι. Μη μιλάς. Αμερικάνο Δομινικάνο. Αμερικανό-Δομινικανός. Αμερικανό-Δομινικανός. Δομινικανός. Αμερικανό-Δομινικανός. Αμερικανό-Δομινικανός. Το πιάσα τώρα, το κολλάει. Πήρα το κολλάω. Αμερικανό-Δομινικανός. 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 Αμερικανό-Δομινικανός, Αμερικανό-Δομινικανός, Αμερικανό-Δομινικανός. Το πατάω τώρα, το ξανθούλια, ναι. Αμερικανό-Δομινικανός. Όχι Νικηριανός. Παύλο, ρε μαλάκα, αφού δεν το έχεις με τον κόσμο, μα μήπως θα το τραβήξω εγώ, να πάω εγώ. Αφού δεν μπορείς. Στον Άφηβλιο πήγαμε... Εγώ δεν μπορώ. Επί τρεις κανόνι. Στην Αίγινα ήρθαμε... Κανόνι. Εγώ να ξέρω. Θες να πάω εγώ την άλλη φορά να δούμε. Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει και ό,τι γράφει γράφει. Γιατί γράφει και ασυμπαθεί. Κάντε ζωάρ, ζωάρ. Πω πω μαλάκα, κάηκαν τα πόδια μου. Πες γεια στην κάμερα, Ξανθούλη. Γιάννη, μια πράσινη κάμπια κάνει ζωάρα. Τα κάμπια είναι, ε. Γίνεται από τον κόλυφο, ρε, γίνεται πεταλούδα. Τι κοροδεύεις στα αμάξια? Μέσα στα αμάξια το παίζεις μαγκάς. Θα σου πει τίποτα. Θα σου πει τίποτα. Γιατί δεν μιλάς τώρα. Φάρε καμία μπανάνα. Αλλά εδώ, εδώ. Ξανθούλη, Ξανθούλη, αφού είσαι μελαχνός, γιατί είσαι Ξανθούλη και σε λένε Ξανθούλη? Γιατί μπορώ. Α, γεια σου. Και Χιόπουλε, σένα γιατί σε λένε και Χιόπουλε? Γιατί είναι έτσι το όνομά μου, ρε. Βρισκόμαστε στο Αίγινα Μάριν με το φίλο Νικόλα. Για ευνόητους λόγους που φαίνονται, νομίζω έχουμε καεί. Έχουμε καεί για αυτό το λόγο. Ήρθαμε και αποφασίσαμε να κάνουμε το έξτρα γύρισμα στην παραλία. Η εξής ερώτηση είναι για το τυρί το οποίο παρασκευάζεται μόνο στην Αίγινα από το κατσικίσιο γάλα. Και θέλουμε εδώ τα μυστικά του επαγγέλματος, λίγο την πατέντα, τη συνταγή, δεν ξέρω τι γίνεται, πώς τι γίνεται. Εμείς το κάναμε το άρμεγμα, το μαζέψαμε το γάλα. Το αφήνω πάνω σου για το τυρί και πες μας λίγο. Το τυρί λέγεται κερεμέζι, βγαίνει μόνο στην Αίγινα και ο τρόπος που φτιάχνεται είναι μέσα σε μια μαξιλαροθήκη η οποία είναι κρεμασμένη κάτω από ένα δέντρο στον ήλιο και εκεί μέσα ρίχνουμε το γάλα που είναι η μαγιά, που η μαγιά φτιάχνεται από γιαούρτι. Να σε διακόψω λίγο γιατί ό,τι ακούω απλά ρωτάω. Μαξιλαροθήκη τι εννοείς? Κανονική δηλαδή από μαξιλάρι μπορεί να τη βγάλεις? Είναι σαν μαξιλαροθήκη, είναι ένα ειδικό πανί. Ειδικό πανί που θυμίζει απλά μαξιλαροθήκη. Ναι,
Αλλά συγγνώμη τώρα, μπορεί να φανεί αστείο. Αν έχω εγώ μια μαξιλαροθήκη, ας πούμε, σπίτι, μπορώ να τη χρησιμοποιήσω σε εκτακτή ανάγκη. Δεν το έχουν κάνει ακόμα. Αλλά νομίζω γίνεται. Σε εμείς οι υπότιτλοι είμαστε λίγο πατέντες, ξέρω εγώ. Το οποίο μέσα υπάρχει μαγιά με το γιαούρτι. Κάθε μέρα ρίχνεις γάλα μέσα σε αυτή τη σακούλα, η οποία στραγίζει και μένει μέσα το τυρί που λέγεται κερεμέζι. Αυτό είναι στυλ, επειδή πάλι δεν έχω καμία ιδέα, θα το βάλουμε εννοείται, θα το βρούμε σαν φωτό. Είναι στυλ φέτα. Ναι, σε άλλη υφή. Ναι. Γευστικά ναι είναι. Γευστικά ταιριάζει στην υφή. Τη διαδικασία, για πες μας λίγο, ας πούμε, χρονικά. Φτιάχνετε, υπάρχει περίοδος, όχι? Καλοκαίρι μόνο. Μόνο καλοκαίρι. Από 20 Μαΐου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Ο λόγος? Γιατί θέλει πολύ ζέστη αυτό το πράγμα. Θέλει πολλές θερμοκρασίες. Για να ολοκληρώσει όλη η διαδικασία, παίρνει μήνα, παίρνει εβδομάδα? 20 μέρες. Αδερφέ Νικόλα, θα ήθελα να μας πεις και λίγα πράγματα εδώ για την Αίγινα, για την δικιά σου οπτική, έτσι όπως την ζεις και τη βλέπεις. Από για την Αίγινα. Η Αίγινα τα λέει από μόνη της όλα. Άμα έρθεις, θα καταλαβαίνεις ότι δεν το αλλάζεις εύκολα αυτό το μέρος. Και γενικά, από ό,τι έχω δει εγώ, δηλαδή από κόσμο που έρχεται, κάθεται μία εβδομάδα και θέλει να μείνει. Ναι. Θέλει να χτίζει σπίτι, κάνει όνειρα. Είναι το νησί τέτοιο από μόνο του. Βγάζει αυτή την ηρεμία, αυτά τα χρώματα, όλα αυτά που σε κάνουν να θες. Να είσαι εδώ, δεν το αλλάζει. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, να σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας. Είναι κοντινός προορισμός. Ναι. Κοντά μία ώρα με το πλοίο. Ναι. Και έχει ποικιλία. Αυτό που μου έκανε εντύπωση εμένα προσωπικά σαν Παύλος. Γιατί μ' αρέσει εκεί που πάμε να τα βλέπουμε όλα. Και εγώ περίμενα κάτι συγκεκριμένο, ότι πας για μία μονοήμερη και προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνεις το... γιατί έγινε να θέλει μέρες για να τη δεις όλη. Και κάθε περιοχή έχει και τα δικά της χρώματα, αλλάζουν όλα. Νομίζω ότι είσαι κάπου αλλού ξαφνικά. Εύχομαι να επεκταχθείς λοιπόν και να γίνει το τυρί του Νικόλα, του φίλου ο οποίος... Είμαστε καινούργοι τώρα. Αν δεν υπήρχες εσύ, ίσως στη ζωή μου να μην έκανα αυτό το άρμεγμα κατσίκας. Γιάννη, σίγουρα. Δεν το κάναμε ποτέ. Στα ίσα, δηλαδή δεν νομίζω να... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την επεξήγηση για το τυρί, το οποίο λέγεται... Γερεμές. Και φτιάχνουμε και τσίγαρα και λαδοτήρι. Τα τσίγαρα τώρα που λέγεται το χαβιάρι της θηροκομείας γίνεται από τον αφρό που βγάζει το γάλα, μαζεύεις τον αφρό, τον οποίο... Γάλα, τον συγγνώμη, αποθηκεύει. Από κατσίκα συγκεκριμένα ή... Ναι, από κατσίκα και από πρόβατο. Και από πρόβατο. Μαζεύεις τον αφρό και τον αποθηκεύεις σε βάζα. Και ρίχνεις και λίγο αλατάκι μέσα. Όταν μαζέψεις πολλά βάζα, μετά ρίχνεις όλο τον αφρό αυτό σε ένα καζάνι, για το οποίο επί μία ώρα σε σιγανή φωτιά σκαλίζει. Για μία ώρα. Από πάνω βγαίνει το βούτυρο, κάτω μένουν τα τσίγαρα. Μαζεύεις το βούτυρο, παίρνεις τα τσίγαρα. Αυτά είναι τα τσίγαρα που για μένα είναι το χαβιάρι της θηροκομείας. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν μπουλιέται, δεν το βρίσκεις. Ωραία, Νικόλα. Ευχαριστούμε, αδερφέ. Να είσαι καλά. Και ξαναλέω, δηλαδή αν δεν ήταν ο Νικόλας, δεν νομίζω να υπήρχε αυτή η εμπειρία με το τέτοιο. Και δηλαδή το θυμάμαι, το μάξι ήταν λίγο ψηλό πρωτόγνωρο. Και την επόμενη φορά θα κάνουμε. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Μόνο στο κανάλι της Μέδουσας θα ακούτε αυτά. Γεια. Τι κάνουμε? Έτοιμος είμαι. Παγκαγιάκ. Παντά. Πού σας έφερα, ρε κεφάλι? Για εγώ εμείς έφεραμε εδώ. Εγώ ανεβαίνω, περιμένετε. Περιμένετε να ανέβω, ρε. Περίμενα να ανέβω. Να, κράτα. Περνά, περνά, ημένη. Ω, παλάκα, από την GoPro. Έχουμε γεμίσει νερό, ρε μαλάκα, σούζα πάμε. Σοβαρά. Ναι. Κάμε σούζα. Γιατί πάμε. Μήπως κάνουμε πολύ νερό, ρε μαλάκα. Το πόδι μου μη φάτε, μαλάκα. Γαλίστρατα που λόγω με πικατό. Για πήγε μόνο στα χίλια μου. Τώρα πού πάμε? Τώρα πάμε, σαν αλλαγή όχι. Έλα πάμε, γίνει πάρα. Έλα πάμε. Πάμε, πάει. Πάει, πάει. Λοιπόν.
Κυρίες και κύριοι, το κανάλι της Μέδου σας. Οδεύουμε προς όλα τα ως Έγινα Σαλαμίνα σε 15 λεπτά πορεία. Ταχύτητα κόμπων 16 κόμβι πλάς. Ο καιρός είναι έθριος. Μπροστά μας βλέπουμε το σούπερ φέρις, το οποίο έχει γίνει. Μη βρέχεις ρε. Το οποίο έχει γίνει red. Αυτό σημαίνει ότι περάσαμε τέλεια. Ξεκάθαρα ήταν, δεν το περίμενα. Όλοι λένε για κανένα μονοήμερο στην Αίγινα, για κανένα διήμερο. Δεν μας έφτασε καθόλου. Εξού λοιπόν, σε συνεργασία με τα Studio Nemesis, τα οποία βλέπετε εδώ, το λευκό σε συνδυασμό με τις γαλαζοπράσινες παραλίες της Αίγινας, αλλά και τα ιστορικά τοπία και μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε, πιστέψτε με ότι δεν θα σας φτάσει ένα διήμερο με τίποτα. Σε συνεργασία με τα Studio Nemesis λοιπόν, το κανάλι της Medusa Revolution, το κανάλι μας δηλαδή, στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν τους συνδρομητές που κάνουν εγγραφή στο κανάλι μας και καταλαβαίνουν λίγο το στυλ και την κουλτούρα του καναλιού, όσο μπορούμε από την πλευρά μας να συνεισφέρουμε για να ζήσουν λίγο τις εμπειρίες που ζούμε κι εμείς. Οπότε, το πρώτο giveaway από το κανάλι της Medusa Revolution είναι γεγονός. Τι κερδίζει λοιπόν αυτός που θα συμμετάσχει στο συγκεκριμένο διαγωνισμό? Μία διανυκτέρευση για ένα Σαββατοκύριακο στο απίθανο μέρος εδώ, στο απίθανο στούντιο, Nemesis Studio, που είναι φιλαράκια και κάνουν αυτό το δωράκι και αυτή την πλευρά τους. Επίσης, πληρωμένα τα έξοδα μεταφοράς με το πλοίο, είναι μία ώρα από την Αθήνα, το Πειραιά συγκεκριμένα, και διανυκτέρευση, δωρεάν. Και για να συμμετάσχετε, κάνετε τα εξής. Ακολουθείτε τρία πολύ απλά βήματα. Βήμα 1. Κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Βήμα 2. Κοινοποιείτε το βίντεο στο προφίλ σας στο Facebook και σε άλλους φίλους σας ώστε να μπορούν να το δούνε. Κάνετε share. Και βήμα 3 και το πιο σημαντικό για να ξέρουμε κι εμείς ότι πήρατε μέρος στην κλήρωση. Σχολιάζετε το δικό σας όνομα και το όνομα του ζευγαριού που θέλει να έρθει μαζί σας για το συγκεκριμένο βίντεο και το συγκεκριμένο vlog για την Αίγινα. Το πιο σημαντικό που θέλω να σας πω είναι ότι η κλήρωση θα γίνει live για να μην υπάρχουν άλλες αδικίες και για να είναι όλα ξεκάθαρα, έτσι όπως πρέπει και να είναι. Αυτά από μένα, ήμουν ο Πάνος από τη Medusa Revolution. Είμαι ο Παύλος από το κανάλι της Medusa Revolution. Εγγραφή λοιπόν όλοι, συμμετάσχετε και πιστέψτε με, δεν θα χάσετε. Μία μικρή γεύση δεν θα σας φτάσει. Μία διανυκτέρευση εδώ πέρα είναι σίγουρο, αλλά θα πάρετε μία μικρή γεύση για να ξανάρθετε. Ευχόμαστε να σας αρέσει και ο διαγωνισμός και καλή τύχη! Και το βίντεο. Άμα θες τώρα ξεκινάω με τέρμα τον κάτι. Όχι, άλλο σου μιλάω. Πες το πάλι. Θέλω να το φάει. Ναι, δεν ξέρω.